Την παραχώρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του λιμανιού της Κορίνθου στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ζήτησε ο Δήμαρχος Κορινθίων και πρόεδρος του φορέα Αλέξανδρος Πνευματικός, μετά το τέλος της πρώτης συνεδρίασης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Πάρθηκε η πρώτη απόφαση με την οποία ζητάμε να λειτουργήσει και στην ουσία το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Η απόφασή μας προτρέπει τους αρμόδιους φορείς, την περιφέρεια, την επικεντρωμένη κρατική περιφέρεια και το Υπουργείο να συνενέσουν για να μας παρεχωρηθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο όσον αφορά την κινητή και την ακίνητη περιουσία που αφορούν το λιμάνι της Κορίνθου. Πιστεύουμε ότι και με βάση τις δηλώσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και από τον αρμόδιο υπουργό, τον Πάνο τον Πεγλίτη, πιστεύουμε ότι σύντομα θα υπάρξει αυτή η διοικητική πράξη με την οποία θα μας εχωρούνται και η κινητή και η ακίνητη περιουσία του Δημοτικού για να έρθει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και βεβαίως μετά από αυτό θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κανονικά.